Ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της επενδυτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως στην Αθήνα, Peter Jacobs, το γεγονός ότι η δανειακή στήριξη που παρέχει στη χώρα μας ο Ευρωπαϊκός Χρηματοοικονομικός Οργανισμός αναμένεται να κυμανθεί και φέτος κοντά στο 1% του ελληνικού ΑΕΠ. I think two elements indicate the confidence that EIB has in Greece. The first element, of course, is the presence of our team here, and is dedicated the task force for Greece, the investment team for Greece. The second point is, of course, the 2.4 billion in transactions that we signed last year in Greece, which is a considerably big amount. I think that represents about 1% of GDP, and compared to many, many other countries, it's a very high figure. But of course, we're very supportive of this, let's say, magnificent turnaround story we're now observing in Greece, whereby the fiscal balance is restored, growth is picking up, unemployment is coming down. Still a lot of things to do. Reason why we stay very active and hope to come close to this 2.4 billion which we generated last year. Σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΤΕΠ, ένα σημαντικό μέρος από το ποσό που θα χορηγήσει φέτος η τράπεζα στην Ελλάδα θα προσανατολιστεί στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η πρόσβαση σε ρευστότητα συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. I mentioned previously a figure of 2.4 billion. I think about half of that is private sector oriented. We provide them funding lines so that they can lend more and cheaper and quicker to this tissue of SMEs, which is the backbone of Greek economy. It's in many European economies, also in Greece. They create innovation, they create employment, they create added value. Η χρηματοδότηση είναι το καύσιμο των επιχειρήσεων. Άρα, όποιες ενέργειες από όπου μπορούμε να βρούμε χρήματα προκειμένου να πάρει μπροστά ξανά η οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθοριστικό ρόλο στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει και το Equity Fund που συνέστησε ειδικά για τη χώρα μας το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο με σκοπό να στηρίξει τις καινοτόμες και ταχαίως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Well, that's, in terms of the overall funding by... Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ποσό του Equity Fund, το οποίο όμως θα μοχλεύσει και άλλα 200 από ιδιώτες επενδυτές και τα οποία μισό δισεκατομμύριο ευρώ είναι για τέτοιου είδους επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Στη διοίκηση του Equity Fund δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη δυναμική του επιχειρηματικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση. Είμαι σίγουρος ότι και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα υπάρχει το ίδιο καλή ποιότητα εταιριών όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εξωστρεφείς, καινοτόμες και ταχαίως αναπτυσσόμενες, που σίγουρα θα υποφεληθούν, κάποιες από αυτές θα υποφεληθούν από το Equity Fund. Στη κατεύθυνση της παροχής νέων χρηματοδοτικών εργαλείων προς τις επιχειρήσεις εντάσσεται και η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να λειτουργήσει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως ξέρετε, θα συσταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν είναι ανακοινώσιμα τα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε ολοκλήρωση, ας το πω έτσι, και στη τελική συμφωνία με τους θεσμούς το σχέδιο και η μορφή της τράπεζας. Πάντως είναι κάτι που θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και για την πολιτική απόφαση και για την ανάγκη της αγοράς. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης όπως είναι αυτές που παρέχονται από το ΕΤΕΑΝ, τον ΟΑΕΠ, αλλά και το κλασικό τραπεζικό σύστημα της χώρας.